Πριν λίγες μέρες ήσασταν στη World Travel Market στο Λονδίνο. Ποια είναι τα μηνύματα για τις κρατήσεις του 2012 από την αγγλική αγορά αλλά και γενικότερα? Την προηγούμενη εβδομάδα συμμετείχαμε στην έκθεση υπό τον ΕΟΤ. Είδαμε ότι υπήρχε μια υποτονικότητα, βέβαια κυρίως και λόγω των γεγονότων που είχαμε στη χώρα. Δεν είχαμε κυβέρνηση, να φανταστείτε. Και αυτό που μας προβλημάτισε είναι ότι φαίνεται να έχουμε δεύτερη φάση ύφεσης στην Ευρωζώνη, με αποτέλεσμα οι αγορές που μας ενδιαφέρουν και τη Χαλκιδική, όπως είναι της Κεντρικής Ευρώπης και της Βόρειας, να έχουμε προβληματισμό για το πώς θα πάνε οι προκρατήσεις. Η αγγλική αγορά για τη Χαλκιδική δείχνει ότι έχει μια πιο σταθερή πορεία, δεν είναι μεγάλη η πτώση της για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αγγίζει περίπου το 10%, ενώ πέρσι ήταν 20% σε αρνητικό πρόσημο. Και αυτό δείχνει ότι εάν είμαστε ήρεμα στη χώρα και γενικά ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες το επόμενο διάστημα, πιστεύω ότι θα μπορέσει να έχει τουλάχιστον τα ίδια νούμερα με το 2011. Όσον αφορά τα μηνύματα που πήραμε από άλλες αγορές, γιατί γνωρίζετε, σαν παγκόσμια έκθεση υπήρξαν και άλλοι συνεργάτες μας, σαφώς και είδαμε ότι τα Βαλκάνια και η Ρωσία, η Ουκρανία θα είναι οι αγορές οι οποίες θα στηρίξουν και πάλι τη Χαλκιδική. Η μεν πρώτη ως χερσαίος προορισμός πρώτος στην Ελλάδα, πιστεύουμε τουλάχιστον και από τα στοιχεία που υπάρχουν, και με την ικανότητα σε λίγες ώρες κάποιος να έρχεται να επιλέγει ένα ωραίο κατάλημα και να κάνει τις διακοπές του και χωρίς να χρειάζεται η αναγνωρισιμότητα απόλυτα του προορισμού, γιατί υπάρχει. Αυτό θα μας βοηθήσει τουλάχιστον, βλέπουμε, για 110 με 120 μέρες τη σεζόν, με πολύ δυναμική, όπως φαίνεται, παρουσία πάλι της σέρβικης αγοράς. Μπορώ να σας πω χαρακτηριστικά ότι αναζητούν και άλλα δωμάτια για το 2012, παραπάνω από τα συμβόλαια. Γιατί μένουν οι Ρωσικοί και οι Ουκρανικοί, μετά τη βελτίωση της βίζας, αναμένουμε το ίδιο για την Ουκρανία. Φαίνεται ότι τα νούμερα διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται, και αυτό μας οδηγεί στο να είμαστε αισιόδοξοι. Κλείνοντας, θα έλεγα ότι το 2011 ήταν μια χρονιά η οποία μας έδωσε θετικά μηνύματα. Είχαμε μια αύξηση 5 με 7% διανυχτερεύσεις, ίδιο τζίρο με το 10, κυρίως λόγω των τιμών. Αλλά μας σταθεροποίησε καλά και πιστεύω ότι το 12, έχοντας και τις αγορές που ανέφερα έτσι σε καλό δρόμο, νομίζω ότι θα κάνουμε ένα καλό τζίρο, και που αυτό θα βοηθήσει την απασχόληση και την επέκταση στον προορισμό.